Μεγάλο στοίχημα της Ευρώπης είναι να πρωταγωνιστήσει στο τομέα της μπαταρίας τα επόμενα χρόνια με αρκετούς φορείς, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και κορυφαίες εταιρείες να εντείνουν τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Σκοπός ήταν η ανάπτυξη σχέσεων με την ηγετική ομάδα του Battery 2030+, ούτως ώστε η Ελλάδα και η Κύπρος μας να καταστούν πυρήνες ανάπτυξης σε νέες τεχνολογίες επί των μπαταριών του μέλλοντος. Οι εντυπώσεις μου είναι ότι όλα τα μέρη που συμμετείχαν έχουν ένα κοινό όραμα για μια Ευρώπη που θα είναι κυρίαρχος στις επόμενες δεκαετίες στην ανάπτυξη μπαταριών υψηλής τεχνολογίας για την ηλεκτροκίνηση και σε άλλους τομείς. Ελλάδα και Κύπρος και συγκεκριμένα το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και η εταιρεία Delta Nano Engineering Solutions της Κύπρου ενώνουν τις δυνάμεις τους στα ευρωπαϊκά τεχνολογικά δρόμενα ώστε τα αποτελέσματα να είναι εντυπωσιακά, ανοίγοντας ουσιαστικά νέες προοπτικές ανάπτυξης καθώς και νέες θέσεις εργασίας. Είμαστε πεπισμένοι ότι τα αποτελέσματα των ερευνών μας και της ανάπτυξης των πρωτοποριακών υλικών για την ανάπτυξη μπαταριών ότι η Ελλάδα και η Κύπρος θα επωφεληθούν τα μέγιστα, καθότι διαθέτουν υψηλής ποιότητας ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό και ευελπιστούμε ότι θα επαναλάβουμε ένα μέρος της παραγωγής τους σε βιομηχανικό επίπεδο στην Ελλάδα, ανοίγοντας κατά αυτόν τον τρόπο νέες θέσεις εργασίας. Στην ημερίδα που διεξήχθη στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Delta Nano Engineering Solutions της Κύπρου, Χαραλάμπος Δρόσος, αναφέρθηκε στα κοινωνικά, επιστημονικά και οικονομικά ωφέλη που θα υπάρξουν στο ραγδαίο εξελισσόμενο κλάδο της ηλεκτρικής αυτοκίνησης και σε άλλους τομείς. Η ηλεκτροκίνηση θα είναι μόνο για το θέμα του αυτοκίνητου, θα είναι και στα biomaterials, θα είναι και στα βιοϊλικά, να το πούμε και ελληνικά, θα είναι και στην ιατρική, θα είναι σε πολλούς τομείς. Αυτό πότε το βλέπετε? Θα ξεκινήσω ουσιαστικά από τον Ιανουάριο του 2020 και για τα επόμενα 10 χρόνια θα είμαστε, πιστεύουμε, κυρίαρχοι στο αυτό το τομέα. Εμείς θα συνεργαστούμε και ήδη συνεργαζόμαστε με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Είμαστε εξαιρετικά ευχαριστημένοι με το επίπεδο του προσωπικού, του επιστημονικού προσωπικού και επίσης και του καθηγητή και πρίτανη σήμερα, κύριου Νίκου Κατσαράκη. Στο μικροσκόπιο της ημερίδας μπήκαν η ανάπτυξη και μοντελοποίηση υλικών και διατάξεων για μπαταρίες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία θα τρέξουν τα επόμενα χρόνια και τα οποία χρηματοδοτούν δράσεις σχετικά με μπαταρίες και ηλεκτροκίνηση, με την Ελλάδα και την Κύπρο να διεκδικούν από κοινού τη δυναμική συμμετοχή τους στα εν λόγω προγράμματα. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για ένα γρήγορο βήμα ανάπτυξης στο όλο εγχείρημα και πιστεύουμε πως η πολιτεία θα επίσης σταθεί αρρωγός στην προσπάθεια αυτή που θα έχει αποδέκτες ερευνητές και που σήμερα βρίσκονται στο εξωτερικό, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, και που πολλοί θα επαναπατριστούν για να την πραγματοποίηση αυτού του εγχείρηματος.